μπράβο, είναι πάρα πολύ λάθος αυτό. Εσύ το έχεις γράψει. Το Dozen Minds έκλεισε 2 χρόνια online παρουσία. Τέτοιες μέρες πριν από 2 χρόνια είχαμε βγάλει το πρώτο μας single. Και τέτοιες μέρες πέρσι ήμασταν στην κατασκήνωση για το Dozen Minds Vol. 2. Οπότε αποφασίσαμε με τη Σόνια και τον Παναγιώτη να μοιραστούμε κάποιες αγαπημένες μας στιγμές από αυτά τα 2 χρόνια Dozen Minds. Κάναμε και κάποιες ερωτήσεις στο Instagram, οπότε μέσα στο βίντεο υπάρχουν και οι δικές σας αγαπημένες στιγμές και πάμε να ξεκινήσουμε. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το Dozen Minds ξεκίνησε όταν μαζευτήκαμε πολλή μουσική σε ένα σπίτι και γράψαμε ένα δίσκο μέσα σε λίγες μέρες. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 2 δίσκους, τον Dozen Minds και τον Dozen Minds Vol. 2. Πάμε να δούμε ποια είναι τα αγαπημένα μας κομμάτια από αυτούς τους 2 δίσκους. Εγώ πήρα το πιο ψαγμένο του δίσκου, με έτσι λίγο περίτεχνο όνομα. Dozen Minds, λέγεται. Dozen Minds, Dozen Minds. Εγώ ξεκάθαρα θα πω ότι ήταν βανοσκόπηση, ρε φίλε. Αρχικά έχει το καλύτερο κλιπ που έχει υπάρξει ποτέ. Τις αρέσει, τις ευτιάχνεις, πως γελάς και γιατί κλαις. Και το μου φάει, έχει πολύ ωραίο κλιπ. Που είναι το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου αυτού του δίσκου εμένα είναι το Ignorance, μου αρέσει, το ακούω, μην το πω. Είναι όντως ψαγμένο αυτή τη φορά. Θες να πεις ότι το πρώτο δεν είναι ψαγμένο. Το δικό μου αγαπημένο, όχι επειδή το γράψαμε εμείς, αλλά είναι το τσιφτετέλι, το να απορώ γιατί, ξεκάθαρα είναι hit. Νομίζω θα πω drugs και σειρματοκλέγμα. Καλό. Καλή επιλογή. Καλό είναι. Ωραία. Και όπως είπαμε, ζητήσαμε στο Instagram και τη γνώμη σας, οπότε αυτό που βγήκε στις ψηφοφορίες είναι από τον πρώτο δίσκο, το Dozen Minds, μαζί με τον Παναγιώτη. Dozen Minds. Και από τον δεύτερο δίσκο, το κομμάτι Bitter Candy, αν δεν κάνω λάθος. We'll be right back with you after these short commercials. Αν έχετε προσέξει, δίπλα στο κουμπί της εγγραφής στο κανάλι μας έχει εμφανιστεί ένα νέο κουμπί που λέει συμμετοχή. Αυτό το κουμπί είναι τρόπος να στηρίξετε έμπρακτα όλο αυτό που κάνουμε και να μας βοηθήσετε να παράξουμε ακόμα ποιοτικότερο και περισσότερο υλικό. Πατώντας το, διαλέγετε το ποσό με το οποίο θέλετε να μας στηρίζετε κάθε μήνα και κερδίζετε προφανώς τα αντίστοιχα προνόμια. Τα επίπεδα στήριξης τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι τα εξής. Το πρώτο επίπεδο ονομάζεται Dozen Fun και μπορείτε να μας στηρίξετε με 2,99 κάθε μήνα και αυτό που κερδίζετε είναι κάποια φοβερά φαντασμαγορικά σήματα αποσίωσης λέγονται. Στο δεύτερο επίπεδο γίνεσαι Dozen Supporter και με 4,99 το μήνα κερδίζεις πρόσβαση στο Discord server με τα μέλη του Dozen Minds. Θέλω, το θέλω αυτό. Στο τρίτο επίπεδο με μόνο 9,99 γίνεσαι Dozen Member. Τα προνόμια του επίπεδου αυτού είναι ευχαριστίες στο τέλος των βίντεο συν πρώιμη πρόσβαση σε κάποια από τα βίντεο μας. Αμέ. Στο τέταρτο επίπεδο και με 14,99 ευρώ το μήνα γίνεσαι Dozen Partner! Πρακτικά αυτό που κερδίζεις σε αυτό το επίπεδο είναι ότι έχουμε κάποια αποκλειστικά live stream μόνο για τους Dozen Partners αλλά και έναν ιδιωτικό Discord server στον οποίο συζητάμε για τα επόμενα βίντεο, για τα επόμενα Dozen Sessions, μπορείς να μας στείλεις demo είτε δικό σου είτε κάποιου φίλου σου και απαντάμε πολύ πιο τακτικά. Τέλο! Ανίτα μου το τέλο! Στο πέμπτο και τελευταίο επίπεδο, με 24,99 το μήνα, γίνεσαι Dozen Family! Family! Έλα στο μάτι. Όπου έχεις πρόσβαση σε όλα τα προηγούμενα, συν αποκλειστικό υλικό μόνο για εσένα. Είτε θέλετε να μας στηρίξετε με ένα συμβολικό 3 ευρώ το μήνα, είτε σας περισσεύουν και σας αρέσει πολύ αυτό που κάνουμε, να ξέρετε ότι το εκτιμάμε βαθύτατα και μας βοηθάει έμπρακτα να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και να το κάνουμε όλο και καλύτερα. Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια κάναμε αρκετά events όσο περισσότερα μπορούσαμε, αν και ήταν αντίξωες οι συνθήκες. Τέλος πάντων, συνεργαστήκαμε με πάνω από 40 καλλιτέχνες, κάναμε πάνω από 10 events, πολυθεματικά events, stand-up comedy, rap φυσικά, party. Και πάμε να δούμε ποια ήταν τα αγαπημένα μας. Ρε φίλε, εγώ θα πω το τελευταίο live της πρώτης μας χρονιάς στην ταράτσα του Ρομάντσο, το Dozen Rooftop, με expert από team και lost tapes που η Σόνια έλειπε. Ρε φίλε, ήταν live άρα, ήταν ακόμα και ακαθήμενους θυμάμαι, που ήταν πολύ αστείο αυτό.
είχε γίνει sold out, καλλιτέχνες τα είχαν σπάσει, το κοινό το είχε σπάσει, ήταν ίσως το καλύτερό μας live μέχρι τώρα. Εμένα το αγαπημένο μου παιδιά, γιατί δεν με ρωτήσατε, αλλά θα το πω. ήταν το party στο Μπούζ μαζί με την Κβέτς. Να τσεκάρετε και την Κβέτς, φυσικά. Φέραμε το Βερολίνο στην Αθήνα. Φέραμε το Βερολίνο, εντάξει, κι άλλο το κουφέ. Έλα, αρμαλά. Εγώ νομίζω θα έλεγα ότι η παρουσία του Doesn't Minds Vol. 2 στα community. Ήτανε πολύ γεμάτη μέρα, είχε πολλές δράσεις, ωραίο vibe. Πασάρα, πασάρα. Τρέχουμε σαν πεθαμένοι στο τιμόνι. Χάρωσε βιμένοι, μα δεν έχω κόβει. Σε με το ποθερίζω, θέλουν να είναι κόβει. Επίσης, πέρα από αυτό, στο community να πούμε ότι γίνονται πλέον και τα γυρίσματα του Dozen Bands για τα Dozen Sessions και ότι συμμετείχαμε και στο party Neo Classical Grounds που είχαμε τον χώρο του Jam, το οποίο ήταν επίσης απίστευτη εμπειρία, και ένα ακόμα μεγάλο shout-out στο event το οποίο θα ήταν το αγαπημένο μας άμα γινόταν, το Ziria Festival, το οποίο φέτος ακυρώθηκε λόγω καιρού. Ήταν να παίξουμε εκεί τα Avril, Doesn't Minds the Band, FNK, Χαρά, Monk X Sloth, είχαμε να λάβει το μικρό stage. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη. Κουράγιο στους διοργανωτές και ελπίζουμε να επιστρέψει το χρόνο. Στο Instagram κάναμε δύο ερωτήσεις για τα events, συγκεκριμένα μία για τα party και μία για τα lives. Από τα lives, το αγαπημένο που διαλέξατε εσείς ήταν το community με παρουσίαση του Doesn't Minds Vol. 2 και από τα party ήταν το Major Arcana στο Booz. Φίλε μεγάλη! Να σου γάμι. Θα σου κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Oh. Ποιο είναι το μεγαλύτερο achievement που έχουμε καταφέρει ως Dozen σε αυτή την πορεία των 2 χρόνων? Οκ, okay, αυτό ήταν για πιο μετά, αλλά πάμε. Ρε φίλε, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο achievement είναι το ότι όντως έχουμε καταφέρει να δίνουμε το βήμα και στήριξη, ουσιαστική στήριξη σε νέους artists. Δηλαδή και από τα sessions που προφανώς και από τα lives έχουμε συνεργαστεί και συνεχίζουμε όσο μπορούμε να στηρίζουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο achievement του Dozen, ότι ξέρεις, όντως κάνουμε κάτι. Εγώ θα έλεγα το, πώς το πλέμε και στο Instagram, Inspiring Creations, γιατί νομίζω ότι μέσα αυτά τα 2 χρόνια έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες για πολλούς καλλιτέχνες και δημιουργούς να εμπνευστούν και να φτιάξουν κάτι δικό τους, είτε να συνεργαστούν, δεν ξέρω πού το πάω με αυτό. Εγώ θα μιλήσω περισσότερο εκ του αποτελέσματος. Θα ήθελα να δείξουμε εδώ το πρώτο μας βίντεο και εδώ το δεύτερο. Δεν ξέρω, μπορεί να μπει εδώ. Δεν ξέρω. Από πάνω θα μπαίνει. Η διαφορά πάντως είναι εμφανής νομίζω. Ναι. Αυτό. We'll be back with you after these advertisements. Ένας ακόμα τρόπος να μας στηρίξετε ουσιαστικά είναι αγοράζοντας το merch μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα το κλασικό μπλουζάκι του Dozen σε 2 χρώματα. Έχουν μείνει κάποια τελευταία κομμάτια από τα limited μπλουζάκια του Dozen Minds Vol. 2 επίσης σε 2 χρώματα. Και όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στέλνοντας ένα μήνυμα στο Dozen Merch. Επίσης, Μιχάλη, έχουμε CD και τους φίλους που γουστάρουν τα CD. Πέρα από αυτό υπάρχει και το Βρυλίσια Blues για όποιον ενδιαφέρεται σε φυσική μορφή και όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε πέρα από το προφίλ Dozen Merch και στα events μας, στα οποία σας περιμένουμε όταν με το καλό τα ανακοινώσουμε. Πέρα από τα Dozen Sessions που θα περάσουμε μετά, θα ήθελα πρώτα να δούμε τα Side Project και να δούμε ποια είναι τα αγαπημένα μας Side Project. Εγώ θα έλεγα τα αγαπημένα μου ήταν τα DJ sets. Okay. Αν και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην συνεχιστούν στο κανάλι μας, έχουμε κάποια πραγματάκια στην άκρη. Stay tuned για να μάθετε περισσότερα, γι' αυτό δεν μπορώ να πω πολλά. Εμένα η αγαπημένη μου σειρά είναι το Rap The Seat που θα επιστρέψει. Είναι όλα κανονισμένα με τον κύριο Χρήστο Πέτρου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Rap The Seat. Εμένα ρε φίλε, εντάξει, είναι προφανώς είναι τα documentaries του Dozen Minds. Να μην τα έκανες κι εσύ. Να μην τα έκανα κι εγώ. Και το πρώτο για έτσι συναισθηματικούς λόγους, δηλαδή σίγουρα. Ήταν το πρώτο. Και το δεύτερο που να πούμε ότι ενώ έχουν βγει ήδη τα 2 πρώτα επεισόδια, έρχονται άλλα 2 επεισόδια αρκετά σύντομα και μερικά ακόμα πράγματα, αλλά δεν θα τα πούμε όλα. Άντε ρε πλάκα. Όχι στο κενό, να τα γράψω. Είστε οι καλλιτέχνες. Doesn't mind, it's all the others again. Το έχουμε
Επίσης, το δικό σας αγαπημένο side project από το Instagram ήταν το Rap That Shit. Μπρίλης πέφτει μέσα σε αυτό που του αρέσουν, είναι το κοινό, βαϊμπάρετε. Λε, δεν είναι έκφραση, είναι μία λέξη. Πέφτεινα. Σιλοβιλοπουτόζου, μωρέ. Και έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένατε, θα σας μιλήσουμε για τα αγαπημένα μας Dozen Sessions. Όπου να πούμε κιόλας ότι αυτή τη στιγμή μας βλέπετε στο ανανεωμένο set των Sessions, παίρνετε ένα sneak peek. Πριν πάμε στα δικά μας αγαπημένα sessions, να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα δικά σας αγαπημένα sessions, όπως τις Μοίρες και τις Εμέλης που έχουν ξεπεράσει 350.000 προβολές, αλλά και κάποια ξεχωριστά, όπως το Παπί και τον Μπαρπούνι. Όπου έχουμε να το λέμε αυτό, ότι φέραμε τη Εμέλη να κάνει rap και τον Ντάκι Τσαν να κάνει ρεμπέτικα, γιατί αυτοί είμαστε. Αλλά αυτοί είστε. Επίσης το session του Tom Yossi, το οποίο είναι όλο ένα jam, το session των Muddy Vibes που ήταν η τελευταία εμφάνιση του Οδυσσέα, για τον οποίο ένα χρόνο μετά ακόμα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του. Να πούμε και ένα rest in peace και κουράγιο στους κοντινούς του ανθρώπους. Στη σκέψη σου υψώνω αυτόματα ποτήρι, θα σε κοντά μου για πάντα κάτω από το αθάνατο λιωπήρι. Σε ένα shout out στα stand-up session που επανέρχονται. Στις 5 είναι ο ψυχολόγος, όπα μάγκες. Στα session που έχουν 2 μέρη, όπως είναι του White Avra που εμφανίζεται μετά ο Immune. Η αρχή του τέλους πλησιάζει, το μυαλό μου και το στέρνο μου κοχλάζει. Και το δεύτερο βίντεο είναι τον Young Blood στο session, που το δεύτερο μισό είναι Cypher. Γι' αυτό κιόλας είναι 5 λεπτά βίντεο. Ναι, τώρα γράφει. Αυτά είναι τα Cypher. Ωραία. Έλα Cypher. Λέει, ναι. Ναι, και επίσης νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο ελληνικό YouTube όπως το Cypher των παιδιών. Ή τουλάχιστον το ξέρουμε εμείς. Άμα το ξέρετε, γράφετε το στα σχόλια. Θα το δούμε, μας αρέσει. Dozen Minds Ready 21 εδώ για ρεύμα. Σέφτη μου 16, Τσάκο, Ανδρίκο, Άρτα, το νου. Και πάμε να περάσουμε στα δικά μας αγαπημένα sessions, επειδή πλέον έχουν μαζευτεί πάρα πολλά και μας ήταν πολύ δύσκολο να διαλέξουμε τα σπάσαμε σε πρώτη και δεύτερη σεζόν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη σεζόν. Το αγαπημένο μου session της πρώτης σεζόν νομίζω θα ήταν Lost Tapes. Η ενέργεια, φίλε, και το vibe που έβγαλαν σε αυτό το γύρισμα ήταν απίστευτο, απίστευτο. Πιες. Πίσα ρούφα πάλι πιες. Πιες. Σου θυμίσανε το χθες. Εγώ θα πω Expe, δεν μπορώ. Αγαπώ Expe γενικά σαν fan και ειδικά αυτό που κάνει στο τέλος με το live looping arrangement. Αρρωσταίνω ρε φίλε. Υπάρχει κάποιος που να τραγουδάς. Είναι ο γείτονας, το χαιρετάει Μιχάηνε. Είναι η Μιχάλα. Εγώ δυσκολεύτηκα λίγο αλλά έβαλα του Κυριαζή με το Βριώνη, γιατί είναι ίσως το μοναδικό που το ακούω συχνά. Οπότε για αυτόν τον λόγο έβαλα αυτό. Ωραία, να σου πω κάτι. Επειδή στην πρώτη σεζόν δεν μου άφησε να βάλω το session του Τσάμπουρ, επειδή είχε αναφερθεί πιο πριν με το δεύτερο μέρος κλπ. Θα βάλω το πρώτο μέρος του session των Young Blood, φίλε, γιατί εντάξει, αυτό το session το έχω πει δημόσια, το δηλώνω. Νιώθω ότι δεν θα το ξεπεράσει τίποτα, ρε φίλε. Σεβαστό. Έλα, Σονιά. Okay, εγώ θα πω ένα από τα πιο πρόσφατα, θα πω το session του Χαρίτο. Εντάξει. Το αγαπώ αυτό το παιδί και σαν vibe και σαν session και τα πάντα. Τα τρία. Μεγάλη αγάπη. Είδα, ήρθα, είπα τι μου ήρθε και τώρα θα φύγω. Καύλα. Φτύνω τα ράμου μετά τη δουλειά, μόνο κόμματα πέφτω. Ταύλα. Εγώ δυσκολεύτηκα λίγο. Πάλι. Θα πω δύο. Οχ. Θα πω δύο. Η ανατροπή. Ναι, η ανατροπή. Δεν συμφωνήσαμε σε αυτό. Τους Phantom Dodgers. Ναι. Με αγάπη. Πολύ αγάπη. We can be. Που πάλι είναι τα δύο που ακούμε, δηλαδή με αυτή τη λογική το... Με, τα δύο που ακούς συχνά μέχρι και σήμερα. Ναι, με αυτή τη λογική. Και αν νομίζετε πως αυτά ήταν όλα, είστε γελασμένοι. Πέρα από όλα όσα αναφέραμε, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχουμε κάνει και πολλά έτσι πιο YouTube-ικά βίντεο, όπως Q&A, vlogs, το συγκεκριμένο,
Και μέσα στη νέα σεζόν έχουμε σκοπό να κάνουμε και ακόμα περισσότερα. Όμως πάμε να δούμε ποια ήταν τα έως τώρα αγαπημένα μας τέτοια YouTube-ικά βίντεο. Εμένα το αγαπημένο μου βίντεο είναι η παρουσίαση του Doesn't Mind World 2 στο Communities. Ωραίο βίντεο, το δείτε. Εμένα το αγαπημένο μου έτσι πιο YouTube-ικό βίντεο ήταν το «Θέλουμε τη βοήθειά σας». Και to be honest, θα ήθελα να έχουμε πιο πολλά, να κάνουμε πιο πολλά τέτοια βίντεο, δηλαδή γρήγορο μοντάζ, καλό σενάριο, έξυπνα transitions. Καλά voiceovers. Ναι, απλά χωρίς αυτό το παράδεκτο voiceover. Είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Παράλληλα με τα sessions, το Dozen Studio έχει κάνει rec mix master σε πάνω από 20 κομμάτια. Μένουν τα bloopers. Α, και ναι. Μπορούμε να πούμε νομίζω ότι ναι, ναι. Κάτι ακόμα έρχεται, οπότε... Έρχεται και το δεύτερο part της δεύτερης σεζόν. Δύο. Stay tuned. Αλλά να μπρέξει και να μην είναι πέσει, είμαι μαλάκας, δεν έβαλα το κινητό μου στο αθόρυπο. Είμαι μαλάκας. Δεν είμαι μαλάκας. Πάμε λοιπόν τώρα, φτάνοντας στο τέλος ανασκόπησης των δύο πρώτων χρόνων του Dozen Minds, να ονειροπολίσουμε. Να δούμε ένα όνειρο του καθενός μας για τον Dozen Minds, όχι απαραίτητα για το άμεσο μέλλον. Κάποιος. Ρε φίλε, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει το Dozen Festival. Πρέπει όλο αυτό που κάνουμε να πάρει σάρκα και οστά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι εκεί ονειρευόμαστε να φτάσουμε. Στο να πραγματοποιήσουμε όντως το Dozen Festival και αυτή τη στήριξη που δίνουμε και λαμβάνουμε να τη δούμε στην πραγματικότητα. Εγώ, αν και ακόμα πιο μακρινό, νομίζω ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να δούμε ένα φυσικό χώρο Dozen. Ένα, δεν ξέρω, θα είναι στούντιο, μαγαζί. Κάπως να αποκτήσει όλο αυτό μια στέγη. Αυτό εγώ, πω... αν και ξέρω ότι θα το μετανιώσω αυτό που θα πω, είναι ένα Dozen Minds World 3. Ακόμα και τώρα που το λέω, το μετανιώσω. Αυτό ήταν το recap βίντεο για τα δύο πρώτα χρόνια του Dozen Minds. Εσείς δεν ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο, κοινοποίηση. Γράψτε μας στα σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε από το Dozen Minds στην τρίτη σεζόν, η οποία έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Με κοροϊδεύουν πίσω, έτσι. Πείτε μου την αλήθεια. Αν θέλετε να μας στηρίξετε, συνδρομή στο κανάλι, merch. Βλέπουμε εδώ τα τρία από τα τέσσερα σχέδια. Στείλτε στο προφίλ Dozen Merch για παραγγελίες ή παραπάνω πληροφορίες. Μην συντονισμένοι, follow και στο Instagram για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο έρχεται και τα λέμε σε events και σε επόμενα βίντεο. Τι με κουμπάει εδώ. Ωπα, ωπα. Πολύ κακό, πολύ κακό. Πολύ μπιθ. Εγώ θα την κάνω. 3, 2, 1. Κάτσε μωρέ. Με στο αυτί μου. Τέλεια. Bye.